Σοκ στην τοπική κοινωνία της Δράμας προκάλεσε η είδηση του θανάτου σε τροχαίο δυστύχημα του αντιδημάρχου καθαριότητας Χρήστου Κυριακίδη. Πιο συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Κυριακής 9 Ιανουαρίου έφυγε από την ζωή μόλις τα 38 του χρόνια ο αντιδήμαχος καθαριότητας του Δήμου Δράμας Χρήστος Κυριακίδης σε τροχαίο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε στο νότιο περιφερειακό της Δράμας, όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους το όχημα που οδηγούσε ο ίδιος προσέκρουσε σε κολόνα. Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 9 Ιανουαρίου στην περιφερειακή οδό Ξηροποτάμου μικροχωρίου Δράμας, γιοταχή επιβατηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος ημεδαπώς εξετράπη της πορείας του και προσέκουσε σε μεταλλικό στήλο φωτισμού, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος, διενεργεί το τμήμα τροχαίας Δράμας. Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία αλλά και η αιρετή της Δράμας μετά από αυτήν την πολύ δυσάρεστη είδηση. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Δράμας ανήτησε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook τα εξής: «Τα λόγια είναι φτωχά για να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Με βαθιά θλίψη και οδύνη πληροφορήθηκα την απώλεια του φίλου μου και συνεργάτη μου στο Δήμο Δράμας Χρήστου Κυριακίδη. Η ξαφνική και αναπάντεχη απώλεια κάνει πιο βαριά τη λύπη μου. Ο Χρήστος ήταν ένας λάτρης τοπικής αυτοδιοίκησης, την οποία υπηρέτησε με συνέπεια από τη θέση του αντιδημάρχου καθαριότητας, ανακύκλωσης και κοινοτήτων του Δήμου, ενώ υπήρξε πριν ένας άξιος πρόεδρος και στην κοινότητα μικροχωρίου. Εξίσου μεγάλη ήταν και η προσφορά του στον πολιτισμό μέσα από τον αγαπημένο του πολιτιστικό σύλλογο μικροχωρίου. Στάθηκε πάντα ακούραστος μαχητής της ζωής, άνθρωπος φιλότιμος, δυναμικός, με ήθος και δημιουργικότητα, ιδιαίτερα αγαπητός σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του. Για όσους τον γνωρίσαμε, η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό. Ήταν πάντα δίπλα μου και είχα μαζί του μια ανθρώπινη και βαθιά σχέση. Στην οικογένειά του, στους οικείους του και στα αγαπημένα του πρόσωπα, απευθύνω τα πιο ειλικρινή συλληπιτήρια». Εξίσου παράδοξο φαίνεται πως είναι το γεγονός ότι ο Χρήστος Κυριακίδης, ανήμερα των φώτων, βρέθηκε στο φανάρι της Κωνσταντινούπολης, όπου και μάλιστα βούτυξε για να πιάσει τον Σταυρό. «Μεγάλη ευλογία, είναι η πρώτη φορά που βουτάω για τον Σταυρό και η πρώτη φορά εδώ στα νερά της Κωνσταντινούπολης». Από το 1 Media Group θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Χρήστου Κυριακίδη.